Μπορεί η οικονομική κρίση να έχει επηρεάσει και την αγορά των μηχανών, όμως ο κόσμος προτιμά να αγοράσει μικρά ευέλικτα δίκυκλα για την πόλη με στόχο να αποφύγουν την κίνηση αλλά και τη βενζίνη. Η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει την αγορά της μηχανής και γενικότερα όλη της αγοράς. Όμως όχι μόνο από φέτος, και από πέρσι υπάρχει το πρόβλημα. Φέτος είναι λίγο πιο έντονο, κυριότερα επειδή δεν υπάρχουν χρηματοδοτήσεις πολύ εύκολα. Από τις τράπεζες, ναι, γιατί πάντα οι περισσότερες αγορές γίνονταν με χρήματα δανεικά. Από εκεί πέρα όμως ο άνθρωπος είναι ευέλικτος, κοιτάει άλλα είδη, θα κοιτάξει κάτι πιο οικονομικό, θα κοιτάξει κάτι πιο αναγκαίο και όχι την πολυτέλεια. Γι' αυτό φέτος οι βλέψεις του είναι προς τα δίκυκλα χαμηλού κόστους, όπως ένα σκούτερ για την εύκολη μετακίνηση του μέσα στην πόλη, να γλιτώσει από το κυκλοφοριακό και από την κατανάλωση της βενζίνης, κερδίζει χρόνο. Και στην τελική θα πάρει έστω και ένα μηχανάκι των 1.000 ευρώ για να μπορέσει να μετακινηθεί, να γλιτώσει από το αυτοκίνητο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την τσέπη του και για την ψυχολογία του. Εντάξει, τώρα σίγουρα οι τζίροι έχουν κατέβει, αλλά θα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν απελπιζόμαστε. Έχουμε δυνάμεις να τα απεξέλθουμε. Είπατε, είναι δύσκολες οι χρηματοδοτήσεις μέσω των τραπεζών. Ποιο άλλο βλέπετε, ποιο άλλο οικονομικό πακέτο έτσι κυρίως έχει πια η αγορά? Το οικονομικό πακέτο που μπορεί να έχει αγορά, τώρα γενικότερα ο άνθρωπος έχει γυρίσει στα απολύτως απαραίτητα, δηλαδή σε αυτά που πρέπει να πάρει και όχι σε αυτά που θα ήθελε. Άρα εκτός λοιπόν το ότι αφήνει τα είδη πολυτελείας, στρέφεται στα δίκυκλα που θα τον βοηθήσουν στην καθημερινότητα για να γλιτώσει χρόνο και χρήμα. Κάπως έτσι περίπου κινείται η αγορά. Οι τιμές σε σχέση με πέρσι? Οι τιμές σε σχέση με πέρσι στους τιμοκαταλόγους είναι λίγο ανώτερα λόγω του ΦΠΑ που έχει ανέβει. Όμως ουσιαστικά οι τιμές είναι φτηνότερες γιατί σε πολλά μοντέλα υπάρχουν προσφορές για την αντιμετώπιση της κρίσης. Και έτσι υπάρχουν μοντέλα που μπορούμε τελικά να τα αγοράζουμε πιο φτηνά από ό,τι τα αγοράζαμε πριν 1-2 χρόνια. Άρα τελικά και οι εταιρείες βοηθάνε στην αντιμετώπιση της κρίσης. Αλλά όχι μόνο το κάνουν για μας, το κάνουν και για αυτούς γιατί αλλιώς θα ήταν εκτός αγοράς. Λοιπόν, με λίγα λόγια, το σκούτερ είναι ο βασιλιάς του καλοκαιριού, έτσι? Το δίκυκλο γενικότερα, αλλά και ειδικά το σκούτερ που είναι ένα μηχανάκι το οποίο έχει πολλές πρακτικές λύσεις πάνω του. Είναι ένα από τα οχήματα τα οποία πρωταγωνιστούν στην αγορά, θα έλεγα.